Επισκέψεις στους οικισμούς, προσκυνητές, μαρόνια, ήμερο και ξυλαγανή πραγματοποίησε την 4η 19 Ιουνίου ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημήτρης Χαρίτου. Κατά την διάρκεια των επαφών του με τους κατοίκους, είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και να ακούσει τους προβληματισμούς αλλά και τις αγωνίες τους για τα ζητήματα της καθημερινότητας, για αγροτικά θέματα αλλά και την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Χαρίτου συνομίλησε με επαγγελματίες, αγρότες αλλά και συνταξιούχους, αλλά και με νέους ανθρώπους, τους οποίους ειδικά προέτρεψε να ασκήσουν το εκλογικό δημοκρατικό τους δικαίωμα στις 7 Ιουλίου. Περαιτέρω, μιλώντα με ειλικρίνεια και αναγνωρίζοντα τα λάθη αλλά και τι παραλήψει τη σημερινή κυβέρνηση, περιέγραψε στου συνομιλητέ του το ουσιαστικό δίλημα των επικείμενων εκλογών, το οποίο είναι εάν θα προχωρήσουμε μπροστά, αξιοποιώντας ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα πετύχει, ή αν θα πισωγυρίσουμε στο καθεστώς της μόνιμης λιτότητας, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής έχοντας το προνόμιο να απευθύνεται σε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τόσο την κοινωνική όσο και την εκπαιδευτική του διαδρομή, όσο και την διαχρονικά συνεπή και υπεύθυνη πολιτική του στάση, ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ τους κάλεσε να τον εμπιστευτούν, ώστε από θέση πλέον ευθύνη να συνεχίσει να μάχεται για τα συμφέροντα και την ανάπτυξη του τόπου μας ο κύριο Χαρίτουσε, επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε, δήλωσε: Έτω την υποψηφιότητά μου στι εκλογέ τη 7η Ιούλη στην κρίση σα και κοιτώντα τον καθένα και την κάθε μια σα ξεχωριστά στα μάτια, σα καλώ να με εμπιστευτείτε ώστε από θέση πλέον ευθύνη να συνεχίσω να μάχομαι για το καλό αυτού του τόπου. Γνωρίζω ότι πληγώσαμε πολλού. Ότι οι ανάγκε ήταν πολύ μεγαλύτερε από αυτέ που μα επιτρεπόταν να εκπληρώσουμε σε αυτή τη σύντομη αλλά και δύσκολη περίοδο. Προσωπικά έχω μάθει να αναλαμβάνω τις ευθύνες, ακόμη και αυτές που δεν μου αναλογούν. Τις ευθύνες όμως και για τους θεσμικούς ρόλους τους αναθέτει η ίδια η κοινωνία με τις επιλογές της. Έχω μάθει όμως να προχωρώ μπροστά, να βρίσκομαι στην πρώτη γραμμή του αγώνα και σήμερα δεν θα μπορούσα να πράξω διαφορετικά, ιδιαίτερα τώρα, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα με προκλήσεις και ευκαιρίες. Το πραγματικό δίλημα που έχουμε μπροστά μας είναι αν θα συνεχίσουμε με σχέδιο για μια δίκαιη ανάπτυξη αξιοποιώντας ό,τι πετύχαμε μέχρι σήμερα και μαθαίνοντας από τα λάθη μας ή θα πισωγυρίσουμε στο παλιό καθεστώς της λιτότητας, της αδιαφάνειας και της διαπλοκής. Απευθύνομαι στους προδευτικούς πολίτες, τους δημοκράτες που άνοιξαν το δρόμο για την αλλαγή και την πρόοδο σε αυτόν τον τόπο και τους καλώ να προχωρήσουμε μαζί για ένα νικηφόρο αποτέλεσμα απευθύνεμαι σε όλους ανεξαιρέτους συμπολίτε μου και ξεχωριστά στη νέα γενιά και τους ζητώ να κάνουν τις επιλογές τους με κριτήριο και αξιοσύνη. Είμαι έτοιμος να προχωρήσουμε όλοι μαζί, οικοδομώντας ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Με σοβαρότητα, εμπειρία και συνέπεια. Υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Χαρίτου.